για την αποχή της από την τηλεόραση, τη συνεργασία της με την Αλική Βουγιουκλάκη, αλλά και τους λόγους για τους οποίους μας καρευόταν για να έχει πρόσβαση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής μας και τον Αλεξανδρό Ρούτα ή Άριελ Κωνσταντινίδη. Μετά τη Μαρία την Άσχημη, με τη τόσο μεγάλη επιτυχία, ήρθα αντιμέτωπη με πάρα πολλά δικά μου διλήμματα και αμφιταλαντεύτηκα για το πώς θέλω να συνεχίσω. Οπότε απομακρύνθηκα εντελώς και άρχισα ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Και αυτό με έφερε σε απόσταση από τη δουλειά. Μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμο λοιπόν αυτό. Ήταν θέμα επιβίωσης. Και έτσι έχω να κάνω τηλεόραση 13 χρόνια. You still make my heart beat fast, Ferrari. Την ηλικία σου τι λες? Εννοείται, χαίρομαι τους άθλους μου. Κάθε χρόνος είναι και ένας άθλος. Έγινες 50 αν δεν κάνω λάθος. Εννοείται, ναι. Τι λες? Τα πέρασα. Η Αλίκη πώς ήταν σαν άνθρωπος? Εκρηκτική, υπέροχη οικοδέσποινα, εκθαμβωτική, μια σαγίνη απαράμιλη. Ήταν υπέροχη, αλλά ήταν και μια έκρηξη, ένα ηφαίστειο. Δεν ήθελες να είσαι παρόν στις εκρήξεις της, στο θυμό της. Η Αλίκη στις πρόβες δεν ήταν η Αλίκη στις παραστάσεις. Επηρεαζόταν πάρα πολύ από το κοινό, το οποίο αλλίωνε τη δυνότητά της ως ηθοποιός. Στις πρόβες όμως ήταν εκπληκτική ηθοποιός. Η υποκριτική πώς ήρθε στη ζωή σου? Από την αφόρητη μοναξιά που ένιωθα σαν παιδί. Ως παιδί πώς ήσουν? Ήμουν Πίπη Φακιδομήτη, ήμουν αγοροκόριτσι. Έχεις ασχοληθεί και με την ψυχοθεραπεία. Τι σε οδήγησε όμως το να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι σου? Η μοναξιά, αφού σου το είπα. Είχα πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά όταν ήμουν παιδί και έβλεπα πάρα πολύ λύπη γύρω μου και ήταν αυτό το, η αναγκαιότητα, η υπαρξιακή, να βρω τον εαυτό μου. Όταν έμαθες ότι ο πρώην συντροφός έφτασε κοντά στον θάνατο, πώς το βίωσες? Νόμιζα ότι θα εκραγεί το κρανί μου. Γιατί είχα πάρα πολλές υποχρεώσεις. Έκανα παράλληλα ταινία, ήταν τα γυρίσματα στη Μαρία την Άσχημη και θέατρο. Δεν ήταν δυνατόν να παραιτηθώ και να μπω σε ένα δικό μου κόμμα. Έπρεπε να τα απεξέλθω. Οπότε εκεί λειτουργήσα λογικά, ψύχρεμα, ότι τι χρειάζομαι τώρα για να μην χάσω τον εαυτό μου και να μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτά που έχω αναλάβει. Και πήγα σε ένα ψυχίατρο. Τότε με τον Παναγιώτη που ήταν σε κόμμα, επειδή υπήρχε το πεντάλεπτο μόνο που θα μπορούσαμε να είμαστε κοντά του και επειδή βεβαίως η οικογένεια και υπήρχαν διάφορες καταστάσεις, πήγαινα ακόμα και μασκαρεμένη. Δηλαδή με άλλα μαλλιά, με καπέλα κτλ. Για να μην το καταλαβαίνουν και έτσι να μπορώ να είμαι ίσως πιο πολύ μαζί του. Τον χωρισμό σου πώς τον βίωσες? Πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Για να φτάσεις σε ένα σημείο να πεις ότι κλείνει αυτός ο κύκλος, ειδικά όταν έχεις παιδιά, είναι κάτι πάρα πολύ επώδυνο. Τα παιδιά μου δώσανε δύναμη ώστε να είναι κάτι οριστικό. Αυτό όμως περνάει πάρα πολλές φάσεις. Φόβου, θλίψεις, πένθους. Ακριβώς επειδή ήταν τα παιδιά στη μέση, έπρεπε οπωσδήποτε να χωρίσω. Αυτό το «δεν χωρίζω για τα παιδιά μου» δεν το χωράει το κεφάλι μου. Αυτό είπα και στα παιδιά την πρώτη μέρα. Δεν ήμασταν χαρούμενοι για να είμαστε μαζί. Παλιότερα όμως, γιατί δεν ήθελες να γίνεις μητέρα? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να το σκέφτεσαι? Ένιωθα ανίκανη. Ένιωθα λίγη. Ένιωθα εγωίστρια, ότι εγώ τώρα... Εγώ δεν θέλω να στερηθώ ούτε τα ξενύχτια μου, ούτε το θέατρο, ούτε τη ζωή μου, τα ταξίδια μου. Τώρα πού να ασχοληθώ εγώ με ένα παιδί? Δεν γινότανε, γιατί εγώ δεν είχα μεγαλώσει. Ήμουνα ένα πεισματάρικο ακόμα μικρό κοριτσάκι. Οπότε γιατί να κάνω παιδί? Κατά βάθος όμως, πολύ βάθος, ήξερα από πολύ μικρή πόσο θέλω να κάνω οικογένεια και πόσο θέλω να γίνω μητέρα. Είσαι ανοιχτή σε ένα νέο έρωτα? Είναι σαν να μου λες, μήπως έχεις πεθάνει? Εννοείται. Θα ξαναπαντρευόσουν, εάν ερχόταν αυτό?
πριν από λίγες μέρες έκανα αυτή τη σκέψη ότι πω, ευτυχώς που δεν είμαστε Las Vegas, γιατί θα παντρευόμουν συνέχεια. Φυσικά! Και όπως παντρεύεσαι, και χωρίζει. Την Πέττη μας την έφερε η Ματίλδη να μας τη γνωρίσει, κοριτσάκι, ένα κλαράκι, ψηλόλιγνο, κούκλα, σε κάποια από τα σπίτια που μαζευόμαστε για να κάνουμε πρόβες. Οπότε την Πέττη, κατά κάποιο τρόπο, αφού με τη Ματίλδη είμαστε συγγενείς, είμαι και με την Πέττη. Δηλαδή τη βλέπω, βλέπω την πρόοδό της και τη χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Μακαλιάς έχει παντρευτεί την Αντιγόνη. Την Αντιγόνη, την Ειρήνη και τον Αποστόλη. Τους γνώρισα στη Μελωδία της Ευτυχίας. Τεράστια ταλέντα και οι τρεις. Στην εκπομπή σας, λέω, χίλια χαμόγελα. Είναι από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Όταν πρωτοβγήκε η Άριελ, νομίζω ότι όλοι, και επειδή είχε αυτή τη σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ήταν σαν να βλέπαν την Αλίκη μικρή, γιατί μοιάζανε. Νομίζω σε κάποιο έργο, ίσως να παίζει και την Αλίκη στα παιδικά της χρόνια. Η Μελωδία της Ευτυχίας έκανε το κοριτσάκι. Το όχι, όχι, σε άλλο έργο. Νομίζω. Μπορεί να κοιτά. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι σαν να παιδιά είναι. Ναι. Θα μπορούσε να είναι η κόρη της δηλαδή. Μοιάζανε πάρα πολύ. Το βίωσα όλο αυτό της Άριελ, γιατί ήταν συμμαθήτρες με τη μαθητή. Κάναν πολύ παρέα μετά σε έργα μαζί. Και είναι ένα γλυκό πλάσμα και εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι ειλικρινείς. Λένε την αλήθεια τους και ας είναι και δύσκολοι και ας είναι και επώνυμοι. Δεν ντρέπεται να πει ότι πήγα σε γιατρό, δεν διστάζει να πει ότι πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, όπως λέει και στα παιδιά της, ας πούμε, που λέει ότι δεν περνάγαμε καλά με τον πρώην σύζυγό μου. Είμαι απόλυτα σύμφωνη με αυτό. Σωστό. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η υποχώρηση μπορεί να κάνουν κάποιες γυναίκες που δικαίωμά τους εννοείται, αλλά και εγώ συμφωνώ με την Άριελ, γιατί πιστεύω ότι όταν η μητέρα με τον πατέρα δεν τα πάνε καλά, αυτή η ένταση που υπάρχει στην οικογένεια. Ή μπορεί να είναι η θλίψη, μπορεί να είναι μελαγχολία, μπορεί να είναι κατάθλιψη της μαμάς, θα περάσει στα παιδιά. Εσύ, ας πούμε, τώρα που είναι λίγο πιο μεγαλύτερες οι κόρες σου, το έκανες αυτό ή κάποια στιγμή έλεγες καλύτερα να μην πω την αλήθεια, αλλά στην πορεία το άλλαξες γιατί είδες ότι έτσι λειτουργεί καλύτερα το πάντα. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια στα παιδιά μου. Μπράβο. Εκτός αν είναι κάτι, ξέρεις, πιο αυτό. Okay. Okay. Την αλήθεια, πολλές φορές δεν έχει σημασία. Είναι παιδιά, μπορεί να μην πρέπει να την πεις γιατί θες να προστατέψεις τον άλλον. Αλλά σου έχει γυρίσει πίσω αυτό που λένε, δηλαδή. Το γεγονός ότι έλεγες την αλήθεια, εσύ βγήκε καλό με τα παιδιά σου. Βέβαια. Πιστεύω ότι τα παιδιά μπορούν να ακούσουν την αλήθεια αρκεί να βρεις το σωστό τρόπο να τους την πεις. Δηλαδή, αν τους το πεις κάτι, ω βαρύγδουπο κτλ., θα το πάρουν βαρύγδουπα. Αν τους το πεις πολύ ήρεμα και όμαλα, δηλαδή όπως π.χ. τώρα είναι κάτι στενάχωρο, αλλά να σου πω, όταν έφυγε η μητέρα μου. Τους προετοίμαζα γιατί ήξερα ότι θα φύγει. Μάλιστα. Και αν και μου λέγανε μη τους λες τίποτα. Λέω, παιδιά, είναι ο κύκλος της ζωής. Πρέπει να τον ξέρουν. Δεν τα πήρα μαζί μου για να το δούνε, γιατί δεν θα ήθελα να το δούνε αυτό. Ναι. Αλλά πρέπει να το ξέρουν. Πρέπει και αυτά να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να τους κρύβεις τα πάντα και να ζουν σε ένα ροζ σύννεφο τα παιδιά. Ενώ και πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε να τους ξεγελάσουμε. Αντιλαμβάνονται τα πάντα τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και δεν μπορείς να σου πω κάτι. Και εγώ δεν μπορώ να κρύβομαι συνέχεια. Να πάω κρυφά να μιλάω σε ένα τηλέφωνο ή να σου λέω, Δημήτρη, να σου πω κάτι να μην το ακούσω. Συνέχεια αυτό. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή άνθρωπος. Αν πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας δεν ξέρουν κάποια πράγματα, είμαστε πάρα πολύ γελασμένοι. Είναι τόσο μπροστά από εμάς. Και εγώ μίλησα στο χάρη μου για τον θάνατο του αδερφού μου. Ήθελα να το πω γιατί πήγαμε στην Κεφαλονιά το καλοκαίρι και έκανε έτσι μια μεταφορά οστών τέλος πάντων του αδερφού μου. Και ήθελα να το εξηγήσω ότι εδώ είναι. Παιδιά, το τι μου είπε αυτός, γιατί πήγα να κάνω την αρχή τύπου πιο απαλά, πιο μαλακά. Και μου λέει, ναι, ξέρει τα πάντα. Μου πήγε τον Μπανάνδη, όπου πήγε, τι κάνει, πώς είναι, πώς θα πεθάνει, είναι στο χώμα. Παιδιά είναι πανέξυπνα. Λέω, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι, νομίζω θα μου μάθεις εσύ δύο-τρία πραγματάκια. Βέβαια, εγώ σοκαρίστηκα με την Άριελ, γιατί δεν το θυμάμαι αυτό, μπορεί να μην το είχα αντιληφθεί. Πόσο. Με σόκαρε το γεγονός πόσο μόνη ένιωθα στα παιδικά της χρόνια και που έβλεπα πάντα γύρω της λύπη. Αναφέρεσαι, συγγνώμη τώρα, μπορεί να το χάσει στις περιόδους που έκανε και τις πρόβες και όλα. Όχι, λέει, όταν ήμουν μικρή, ένιωθα πολύ μοναξιά και έβλεπα γύρω μου λύπη. Και είναι στενάχωρο αυτό για ένα παιδάκι να το βιώνει αυτό. Όπως σοκαρίστηκα και με το γεγονός που έπρεπε να πάει να δει τον σύντροφο της στην ΕΦ. Και επειδή υπάρχουν 5 λεπτά, 10 λεπτά που σε αφήνουν να μπει, αλλά είναι και η οικογένεια που και η μαμά και αυτό να μπει.
αναγκαζόταν, δηλαδή σκέφτηκε να μεταμφιέζεται για να πιστέψω ότι είναι μια άλλη, να μπει να τον δει λίγο παραπάνω. Πάντα έβρισκε τον τρόπο λοιπόν να ξεφύγει από ό,τι συμβαίνει. Είχε τη μοναξιά για τη λύπη της. Διοχέτευσε όλο αυτό το πράγμα στο θέατρο. Ήθελε να δει τον πρώην σύντροφό της, έβρισκε τον τρόπο της, δηλαδή ήξερε να φεύγει από τα στεγανά και από πράγματα. Έβρισκε μια διέξοδο για να νιώθει ευτυχισμένη. Και γίνεται δημιουργία και για τους καλλιτέχνες. Είτε αυτοί είναι ηθοποιοί, είτε είναι τραγουδιστές. Βλέπεις ότι μέσα από τον πόνο δημιουργούν πολύ ωραία πράγματα.